Πάμε στην αίθουσα Σύνδεξ και την Έλλη Κοκάλη για να δούμε πιο αναλυτικά τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ. Έχουμε και ανατροπή σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις στο νοσοκομείο Σιτίας, έτσι Έλλη? Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αλλαγές στο σκηνικό, το οποίο αναμέναμε από τις πρωινές ώρες. Αύριο, όταν θα φτάσει ο κύριος Χρυσοχοίδης στο Ηράκλειο, καθώς ενώ πρόκειται να βρεθεί σε διασταυρούμενα πυρά εντός του Βενιζελίου για την κατάσταση η οποία επικρατεί και υπό το πρίσμα της προσφυγής των παθολόγων του νοσοκομείου στον Εισαγγελέα, είχαμε και την πρόθεση του Σιτιακού λαού να δώσει το ηχηρό παρόν στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, με την κατάληψη η οποία είχε προαναγγελθεί και μέχρι αργά το μεσημέρι ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης ενημέρωσε το Δήμαρχο Σιτίας και τις τοπικές αρχές ότι στις 2 το μεσημέρι αύριο θα βρίσκεται εκεί προκειμένου να εξετάσει επί τόπου τα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει με τη λειτουργία του τοπικού νοσοκομείου. Η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι ανακοινώθηκε και επισήμως με δελτίο τύπου ότι ο Σιτιακός λαός θα υποδεχτεί τον κύριο Χρυσοχοίδη επιποδός έξω από το νοσοκομείο της Σιτίας. Το κάλεσμα αφορά στις 11 το πρωί, οπότε και θα ξεκινήσει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο και στη συνέχεια θα έχουμε περίπου στις 2 την άφιξη του κυρίου Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης θα έχει μια καθόλου εύκολη μέρα αύριο, πηγαίνοντας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, εκεί όπου βρέθηκε λίγες μέρες νωρίτερα και έλαβε την απόφαση με βάση την εικόνα που σχημάτισε, αφενός για τις τοποθετήσεις των προσωρινών διοικητών στη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας, αφετέρου για την ενίσχυση του νοσοκομείου με προσωπικό το οποίο υπέγραψε ειδικές συμβάσεις προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα χειρουργεία. Σύμφωνα με τα όσα μας έχουν εξηγήσει οι γιατροί του νοσοκομείου και ο εκπρόσωπος της Τριμελούς Επιτροπής των Γιατρών, ο κύριος Θαλασσινός, η εικόνα είναι ακόμη χειρότερη, καθώς έχουν αποχωρήσει και άλλα μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου, αφήνοντας ένα βαθύτερο χάσμα από αυτό που έπρεπε να γεφυρώσει ο κύριος Χρυσοχοίδης στο διάστημα ανάμεσα στις 2 επισκέψεις του. Βεβαίως και την ατμόσφαιρα επιβαρύνει αρκετά το γεγονός ότι οι 13 παθολόγοι του Βενιζελίου, οι οποίοι με εντέλεστε όλο αυτό το διάστημα καλούνται να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, ζήτησαν εισαγγελική παρέμβαση, κοινοποίησαν την επιστολή τους και στον Εισαγγελέα Ηρακλείου και στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου, διαπιστώνοντας με τρόμο ότι οι εφημερίες τόσο στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου όσο και στο ΤΕΠ είναι απόλυτα επισφαλής για την υγεία και την ζωή των πολιτών που καταφεύγουν στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Όπως εξηγούν μέσα στην επιστολή τους, η εφημερία γίνεται από έναν ειδικευμένο γιατρό και μάλιστα έναν που εντέλεται να μετακινείται από το Βενιζέλιο στο Ρέθυμνο και έναν αγροτικό γιατρό, καθώς οι αποχωρήσεις και στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου καλά κρατούν. Ο ένας μετά τον άλλο οι γιατροί αποχωρούν και συμβαίνει το παράδοξο να εφημερεύει ένας παθολόγος από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο και ένας αγροτικός γιατρός στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Ρεθύμνου για 70.000 πληθυσμό. Ντόμινο προβλημάτων. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Θαλασσινός. Είναι μέλος της Τριμελούς Επιτροπής του Βενιζελίου και θα σε συναντήσουμε στην πορεία εκ νέου, Έλλη, κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Θαλασσινό. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας ώστε να κάνει τις ενέργειες απαραίτητες προκειμένου να μην εκτίθονται ασθενείς σε κίνδυνο. Οι συνθήκες ασφαλούς εφημερίδευσης προβλέπονται από όλων και ειδικευόμενων που πρέπει να υπάρχουν στο νοσοκομείο για την εφημερία, προκειμένου να είναι ασφαλής η εφημερία. Αυτό τώρα έχει καταπατηθεί κατά πολύ το τελευταίο διάστημα. Με αποτέλεσμα, όπως έχουν δημοσιευθεί τώρα τα πράγματα, είμαστε μακριά από το επίπεδο ασφαλούς εφημερίδευσης για το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Το λίγο χειρότερο ακόμα σε σχέση με το αυτό που άφησε. Ήδη έχουν προκύψει νέες παραιτήσεις και εντός Βενιζελίου αλλά και στα άλλα νοσοκομεία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η κατάσταση δεν σταματά εκεί που ήταν, χειροτερεύει και πηγαίνει.